Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μετοχιανάκη από το Κάφρος TV. Εδώ είναι και το δικό μου Παντελίδης Challenge. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι επειδή αγαπάω το Παντελίδη, είμαι κι εγώ φανατικός Παντελίδης style. Αλλά εντάξει, ξέρουμε ότι το παλικάρι αυτός ξεκίνησε από μια τουαλέτα, πήρε τη κιθάρα και τραγουδούσε συνοδεύω μέσα στη χέστρα. Στη συνέχεια έβγαλε άλλο ένα κομμάτι πολύ ωραίο που λέγε «Το πες και το έκανες ψυχή μου, μόνος βρέχομαι». Τα έκανε πάλι πάνω το παλικάρι. Στη συνέχεια έβγαλε και άλλο τραγούδι που λέγε «Αφήνω πίσω τα τι καρδιά μου και τρέχω πάλι να σε βρω». Έτρεχε πάλι τουαλέτα και έτσι εμείς θα κάνουμε σήμερα ένα Παντελίδης challenge, έτσι για να τιμήσουμε τον αγαπητό Παντελίδη. Ευχαριστώ και με τη σειρά μου θέλω να προκαλέσω το φίλο μου τον Τζίζι Κάρτερ και το φίλο μου από την Αθήνα, το Κόσμι Ανώνυμος. Αυτά. Εδώ είμαι. Προκαλώ σε... Πού είσαι? Προκαλώ σε Τερλέγκια Challenge την Πάολα και το Τους. Ευχαριστώ. Τον Μηδενιστή. Και τον Μηδενιστή επίσης. Ευχαριστώ επίσης τον Αντώνη Μαραμελιωτάκη που μας προκάλεσε. Έλα μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές. Και τέλος, κλείνοντας, ζαλίζομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Καφούση για το challenge, για το Λεπά challenge. Εγώ με τη σειρά μου προκαλώ σε Λεπά challenge το Γιώργο με το Χανάκι και το Crazy Τσάχ. Αυτά. Ευχαριστώ. Προκαλούμε σε Τερδίς Τάλεντς τον αγαπητό φίλο και εξάδελφο Τόκελ, Λαούδιο Δέσπο, γνωστό και ως Τόκελ, σε Τερδίς Τάλεντς. Μεγάλη θαυμάστρια, Δέσπο, Λαούδιο. Τόκελ. Φίλοι μου, για το Λοκομόντο Challenge βρεθήκαμε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κωστή Τσατσάκη για την πρόκληση σε Λοκομόντο Challenge. Εγώ με τη σειρά μου προκαλώ σε Λοκομόντο Challenge τον φίλο της καλής μου φωτογράφου Πόπη Κάβου, της αγαπημένης μου φωτογράφου, το Φίλιππα Βεργίνης Βέρφιλ. Ελπίζω να κάνει κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα μαντάκια μου, τα όμορφα, το χρώμα και το φωτογράφο μου και την κάμερα που είμαι Πόπη Κάβου για το Τραγίδα Challenge και εγώ με τη σειρά μου, όπως έλεγα και πριν στην Ιλιάδα, την φιλή μου από εδώ, προκαλώ σε Τραγίδα Challenge το Πάνο Μουζουράκι. Όπως πιο πολύ ξέρετε ότι ο Πάνος Μουζουράκης είναι θείος μου. Πολύ αγαπημένος θείος μου. Θεία, σε προκαλούμε σε Τραγίδα Challenge. Έτσι. Ευχαριστώ. Σε αυτήν την μοναδική συνάντηση θα συζητήσουμε με τον Λέο για τα challenge του Μπόρατ καθώς και για τις μελλοντικές του δημιουργίες. Επίσης, έχουμε 7 ερωτήσεις για τον Λέο που πολλοί κόσμοι περιμένουν να απαντηθούν. Ας αρχίσουμε. Μετά τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα θεότρελο Λέο show της Παρασκευής στα Γέλια επέστρεψε με τα challenge show. Πώς σας άρεσε? Καταρχήν θέλω να σου πω, Κατερίνα, ότι από το 2011 που γυρίστηκε το πρώτο μου βίντεο με μοντάζ, το πρώτο μου show, το Funny Show Part 1 2011, στη συνέχεια είχαμε γυρίσει και το Funny Show Presents Others Without Light, σκιές χωρίς φως, γυρίσαμε το Captain Jokes Parrots, δηλαδή κάποια show από το 2011 μέχρι τώρα, μέχρι το πιο πρόσφατα, μέχρι το 2014 έχουν περάσει 3 χρόνια και θέλω να αναφερθώ ότι αυτό με το show που έγινε φέτος και μπορώ να πω ότι και να αναφερθώ και για το Crazy Leo show που είπες, για το ένα θεότρελο show που ήταν το πρώτο μου show που
τοκιμενταρίστηκε το 2009 και το ανεβάσαμε στο ίντερνετ το 2013. Έπειτα ακολούθησε, όπως είπες, τα 14 εκατομμύρια δολάρια, μια online κομική αυτοβιογραφική σειρά, μπορώ να πω. Και θα γυριστεί, γυρίστηκε φέτος ήδη ο τρίτος κύκλος, θα γυριστεί άλλος ένας τέταρτος κύκλος. Και δεύτερον, μπορώ να ομολογήσω πως το challenge show, και να απαντήσω στην ερώτησή σου, δεν ήταν στα φετινά μου σχέδια, καθώς πηγαίνω και νυχτερινό, εσπερινό λύκειο, γενικό λύκειο. Ήθελα να συνεχίσω το show της Παρασκευής στα γέλια. Αλλά σταματήσαμε τα γυρίσματα λόγω προγράμματος, λόγω διαφόρων καταστάσεων, και έτσι κατέληξα να γυρνώ δύο challenge κάθε εβδομάδα και να φτιαχτεί αυτό το προσεγμένο show που αγαπήθηκε από το κοινό μου, χωρίς να προβληματιστούν, γιατί άρχισα να φτιάχνω αυτό το show και διάφορα τέτοια. Και να απαντήσω ακριβώς στην ερώτησή σου, Κατερίνα, αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχής που εξακολουθώ να φτιάχνω δικές μου δημιουργίες. Χαρίζω απλόχερα το γέλιο και τη χαρά στην εποχή μας. Έχω μια καταπληκτική νέα ομάδα παιδιών που με υποστηρίζει και με βοηθάει να δίνω τη τέχνη μου στο κοινό. Υπέροχα, ετοιμάζεις κάτι καινούργιο μετά τα challenge show? Ναι, μπορώ να πω, ετοιμάζω. Ετοιμάζω για φέτος, ένα λεπτό να βρω και τις δημιουργίες που ετοιμάζω, ναι, ετοιμάζω. Ήδη κυκλοφορούν τα 14 εκατομμύρια δολάρια, ο τρίτος κύκλος που σου είπα. Θα γυριστεί άλλος ένας τέταρτος κύκλος, που είπα και στην προηγούμενη ερώτηση. Για το 15 ετοιμάζεται τη στροφοπαροδία, ο άντρας που έσωσε τη χώρα από την κρίση. Ένας κούκλος δεν φέρνει την άνοιξη, και θέλω να τονίσω σε αυτό που θα είναι μια πάρα πολύ προσεγμένη δουλειά, όπως ήταν, δηλαδή, είτε θα είναι κάποιο κινούμενο σχέδιο, είτε θα είναι κάποιο με τα παιδιά που θα φτιάξουμε. Θέλω πραγματικά, όπως λέει ο τίτλος, ένας κούκλος δεν φέρνει την άνοιξη, και θέλουμε με εφέ, όπως είχαμε κάνει και στα 14 εκατομμύρια, για εδώ, για το Ηράκλειο, είχαμε φέρει χιόνια στο δεύτερο κύκλο στα 14 εκατομμύρια. Σε ένα επεισόδιο. Έτσι θέλουμε να φέρουμε την άνοιξη. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά και όπως μπορούμε, δηλαδή με ό,τι τεχνικά μέσα μπορούμε να φέρουμε την άνοιξη. Επίσης η έβρεση της Ατλαντίδας που βασίζεται σε δικό σου story και σε ιδέα του Νίκου, την έβρεση της Ατλαντίδας, καθώς και κάποια αφιερώματα που θα φτιάξουμε. Και από το Μάρτι επιστρέφουν και τα challenge show με ένα δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Αυτά τα λίγα ετοιμάζω προς το παρόν. Επίσης θέλω να τονίσω ότι φέτος, εκτός από τα challenge, με τη νέα ομάδα φτιάξαμε τις παραγωγές αποτυχημένος fail, Diamonds Are Forever, τα παιδιά παίζει. Το δεύτερο ανεξάρτητο βίντεο film festival του YouTube, mini, το φεστιβάλ με τη φωτογράφου μου, την Poppy Cavu, και την ομάδα Τα Αστέρια του Λεό. Μόνος μου μετά με τον Ανέστη, με τον Μοντάζ λίγο με βοήθησε, το Mini Bob's Movie, το European Citizen Cold Bob πάλι με την ομάδα, που ήταν κάποια βιογραφικά και αυτά από το ταξίδι μου στην Αυστρία, το Active Citizen With The Ship που θα ολοκληρωθεί και αυτό τώρα, και αυτές τις μέρες ετοιμάζουμε και τον αιώνιο έφηβο, την Ager Forever, που θα γυριστεί και θα ανεβεί στο κανάλι, και εκτός από αυτά θα ανεβεί ο 6ος και 7ος κύκλος της online σειράς κινουμένων σχεδίων The 28 Hits for Laughs, 28 επιτυχίες για τρελά γέλια, που είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων που τη ξεκίνησα το 2011 και του χρόνου θα ολοκληρωθεί ο 1ος και 10ος κύκλος επεισοδίων. Αυτά. Υπέροχα. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο καιρό οι παραγωγές σέρων που εξαιρετικά αυξάνονται, που οφείλεται αυτή η μεγάλη έκπληξη και άνοδο στο στούντιο. Ναι, το τελευταίο καιρό έχω αποκτήσει νέα ομάδα και έχω και τρία διαφορετικά είδη μοντάζ. Οπότε όταν γυρίζουμε ένα βίντεο, το βάζω στο μοντάζ. Παράλληλα μπορεί να γυρίζουμε άλλα δύο, τρία, και έχω άλλα δύο προγράμματα στο μοντάζ, και έχω ελεύθερο χρόνο, δηλαδή να μπορώ να εκμεταλλεύομαι τα τρία είδη μοντάζ προγράμματα που έχω και να βάζω τα βίντεο. Έκπληξη έχει προκαλέσει το κανάλι μου και οφείλεται στη νέα ομάδα που βοηθάνε και συμμετέχουν στις παραγωγές της Alien Picture Studio, και πιστεύω πως θα συνεχίσει να έχει άνοδο αν ενδιαφερόμαστε και φτιάχνουμε σωστή δουλειά.
Αυτά μπορώ να πω προς το παρόν. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερως που η παραγωγή Alien Picture αυξάνεται, παραμένει σε κωμικό ύφος, χωρίς να εξαιρέσουμε και κάποια διαμάντια που έχουμε φτιάξει. Και επίσης θέλω να αναφερθώ για αυτήν εδώ την ατζέντα. Που όταν γύρισα από την Αυστρία το Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, βάλαμε μπροστά τις παραγωγές και δεν περιμέναμε μετά από 2 μήνες να το έχουμε ψιλογεμίσει, να φτιάχνουμε τόσες πολλές παραγωγές. Και μπορώ να πω ότι, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, ότι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις ξεχωριστές μας παραγωγές, μπορούν να μας στείλουν κάποιο μήνυμα στο Facebook ή στο email μας ή στα blog μας ή στις ομάδες που έχουμε τώρα στο Facebook, τα challenge του Μπόρα, τα αστέρια του Λεό, στις σελίδες Alien Pixel Studio ή και στο Καθουρλού Press ή γενικά αν μας πετύχετε σε κάνα γύρισμα, πείτε το μας, ευχαρίστως, θέλουμε καινούργια άτομα στην ομάδα να συμμετάχουν μαζί μας. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση που την έχουν κάνει πολλές φορές, λέω. Η Μπόρα, τι κυλορέζος, όπως προετοιμάζουν να σε φωνάζουν οι θαυμαστές σου, από πού εμπνεύσε τις παραγωγές, το στήσιμο της κάμερας, η σκηνοθετική σου άποψη και όλα τα εφέ που χρησιμοποιείς κατά καιρούς? Από το Buster Keaton του Βόβου μέχρι το Werner Herzog του 21ου του 20ου αιώνα, και το Μάρτιν Σκορσέζε, το Θανάση Βέγκο, το Σλάι Σταλόνε, τον Άρης Βαγενέγιορ, τον Ζαν Κλοντ Βαν Ντάμ, μέχρι και με ένα μείγμα με τον Άντι Κάουφμαν, τον Τζιμ Κάρεϊ, τον Τζόνι Ντεπ, που ο Άντι Κάουφμαν είναι ένας χαρακτήρας, ένας μεγάλος κωμικός, μια δικιά μου προσωπικότητα. Μπορώ να ομολογήσω από τον Τζιμ Κάρεϊ, τον Τζόνι Ντεπ, τον Μπένι Χιλ, τον Ρόαν Άτκινσον κατά κόσμο και στο κοινό του Μίστερ Μπίν, και την ευφία του Τσάπλιν, και εφέ αλλά Βίκτορ Σιέστρεμ, Σόιλερ του Βοβού κι αυτοί. Για άλλη μια φορά στείνω τις κάμερες και τις παραγωγές μου και το μοντάζ εκείνης της εποχής, του 20, του 19, δηλαδή με τα εφέ, με το ένα με το άλλο, γιατί θέλω να υιοθετήσω τις γνώμες και το στυλ παλαιότερων δημιουργών και να κρατήσω επίσης τις δημιουργίες μου στο ύφος που εγώ προτιμώ αρχικά, και δεύτερον, όπως είπες και εσύ, να κρατήσω το ξεχωριστό κοινό που έχω αποκτήσει. Από τα challenge που έκανες με την ομάδα σου, ποιο νιώθεις πιο κοντά σου και ποιο σε εκφράζει περισσότερο ως άτομο? Ωραία, την περίμενα αυτή την ερώτηση. Νιώθω πολύ κοντά μου και γιατί με άγγιξε αισθηματικά πάρα πολύ η δημιουργία των παιδιών, το Stand Challenge, που είναι ο Νίκος Φίλε Άραξε και η Ιλιάνα η Λιλή μου, φτιάξαν ένα challenge καταπληκτικό που θυμίζει άλλες εποχές, εποχές ερωτισμού, εποχές αγάπης, αλλά Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Τριστάνος και Ιζολδί, Μάρκος Αντώνιος και Κλεοπάτρα, θυμίζει δηλαδή μεγάλες έρωτες, και το μοντάζ που έφτιαξα έτσι με αυτό το ωραίο εφέ, το μοντάζ που χρησιμοποίησα, το σέπια, το ασπρόμαυρο, οι ωραίες ηχητικές μουσικές, πιο νεανικές από το stand, αυτό με άγγιξε πραγματικά στην καρδιά μου, και αυτό που με εκφράζει ως άτομο, και μπορώ να πω γιατί είναι και ένας χαρακτήρας και μια προσωπικότητα δικιά μου, είναι το Σάκης Challenge. Και αυτό μπορεί να φανεί και από τα backstage και από το ίδιο το βίντεο που είχαμε γυρίσει με τα παιδιά. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι ο Σάκης είναι και μια από τις προσωπικότητες μου. Τον έχω υποδηθεί πάρα πολλές φορές και στα show μου, στα live μου. Είναι ένας άνθρωπος που δεν τον φτάνει κανείς και όλοι θέλουμε να γίνουμε Σάκη στη θέση του Σάκη. Αυτά. Μετά την ολοκλήρωση των challenge, τι θα σου μείνει έντονα από τις πρόβες και από τα challenge που κρίθηκες να φτιάξεις κάτι που σου άλλαξε τη ζωή? Μετά την ολοκλήρωση των challenge θα μου μείνει έντονα, δηλαδή οι στιγμές μας, τα γυρίσματα με τα παιδιά, η αναζήτηση για τοποθεσίες μέσα στο Ηράκλειο, να γυρίζουμε τα challenge, να ψάχνουμε, να βρίσκουμε χώρους που θα γυρίσουμε,
Μετά νύχτωνε, έπρεπε να βρούμε φως δεξιά-αριστερά. Τρέχαμε, κάναμε, ράναμε. Όλη αυτή η αναζήτηση της τοποθεσίας ήταν έντονες στιγμές. Καθώς και οι ατέλειωτες ώρες μου στο μοντάζ, που μπορώ να πω ότι δεν ήταν τόσο έντονες, αλλά εξωθενικές και κουραστικές για μένα. Αλλά για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, αυτό που μου έμεινε έντονα και με άλλαξε ως καλλιτέχνη ήταν το Βανδί Challenge, ένα πολύ ξεχωριστό challenge που μου θύμισε παλιότερες δημιουργίες μου. Και να είσαι καλά, γιατί ήταν η δικιά σου η πρόκληση. Μου θύμισε παλιότερες μου δημιουργίες, όπως ήταν το Dona Guy, το Road Movie, το Horror Science Fiction Picture και το Aft Pupil. Και όλα γυρισμένα, όλα αυτά ήταν το 2011 με την πρώτη μου ομάδα, τους Ανέστη Δαλέζη, Λάζαρο Μαλακάκη, Τόνι Μεραμβελιωτάκη και Γρηγόρη Αρναουτόπουλο. Και θέλω να πω ότι ο Γρηγόρης Αρναουτόπουλος ήταν ο πρώτος που μόνταρε δικό μου βίντεο το 2009. Και για τότε με το Crazy Leo Show ήταν από τους πρώτους που μου έδωσε δικό μου βίντεο. Μπορώ να το ομολογήσω αυτό. Ευχαριστώ, Γρηγόρη, εκεί στην Αθήνα που βρίσκεσαι, στο Πειραιά. Πολλά φιλιά, Γρηγόρη. Και μπορώ να πω ότι μου θύμιζε κάποιες δημιουργίες, κάποια διαμάντια που ξεχωρίζουν, όπως είχαν ξεχωρίσει και άλλα. Αλλά θέλω να αναφερθώ επίσης σε αυτή την πρώτη ομάδα υπήρχαν μέλη όπως ήταν ο Κόσμι Ανώνυμος, ο Αντρέισκο, ο Πλάκο Τζόρτζ, ο Παππούς Ανάληψη, ο Λορέντζο Ανάληψη, η όμορφη κάμερα γούμανος, η Κάθριν, ο Βαγγελάκης, ο Κέβιν Ανάληψη, ο Κλάιντι Ανάληψη, ο Παππούς από την Ανάληψη, ο Γιώργος ο Πλάκο Τζόρτζ ο πρώτος, ο Πλάκο Νίκος, ο μικρός Γιόνι. Και τελευταία μου θυμίζει επίσης και της προηγούμενης μου σειράς, Παρασκευή στα Γέλια, το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε κάνει, το Tour Experience Through Greece with Lorenzo Smith, έτσι ένα tour που είχαμε κάνει στην Ελλάδα. Και που το είχα κάνει με την προηγούμενη μου ομάδα, τους χαριτωμένους Ταράτσα Boys και το μάνα των Αξέλεγκ του Παπαδάκη. Τους χρόνια συνεργάτες μου, Ανέστη, Τόνι και Λάζαρο επίσης. Και μέλη υπήρξαν σε αυτή την ομάδα ο Ανδρέας ο Ανάληψη, ο Nick the Greek, ο Στέλιος Σιφάκης και ο Αλέξανδρος και τα παιδιά της χαριτωμένης ταράτσας που ήταν ο Τζον Μάντρι, ο Τζιμ Μάσταγκ, ο Ντάνιελ, ο Τάκης Μπι, ο Σπάικ Μιχάλης, εγώ, ο Τόνι και ο μοναδικός στο είδος του, ο Πέτρο Λευτέρης Μπαρέιρας. Μια προσεγμένη δημιουργία μπορώ να πω που ξετρυπάει ένα τακτικά χρονικά στάδια στις παραγωγές μου και μέσα από το χάος της χαζοκαφροκομωδίας της, που έτσι ονομάζουμε όλο μας το είδος που στα αγγλικά ονομάζεται από εκεί το έχουμε πάρει Dark Crazy Parody, μέσα σε όλη αυτή σε αυτό το χάος βγαίνουν κάποια διαμαντάκια όπως ήταν το Bandit Challenge. Αυτό μου έχει μείνει πολύ έντονα μέσα μου και πάλι σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλος, πώς αισθάνεσαι που επέκτησες καινούργια ομάδα σε αυτή την παραγωγή σου? Αχ, μπορώ να πω ότι αισθάνομαι καταπληκτικά και θέλω να πω ότι η καινούργια ομάδα αποτελείται από τους Σπύρος ο Γαύρος, Νίκος Φίλε Άραξε, Ηλιάνα Λιλή, τον Ραφαήλ Σκουτέλη, εσένα, την Κατερίνα Βανικιάς και σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου επίσης. Τίποτα, μπορώ. Επίσης μέλη υπάρχουν ο Γιώργος Οφάρα, ο Αλέξης, τον Νικολιό, υπήρχαν άλλα μέλη που βοήθησαν και τέλος, αλλά πρώτη στην καρδιά μου, μην την ξεχάσω, δηλαδή τη φωτογράφου μου Πόπη Κάβου που με βοηθάει το τελευταίο καιρό, θέλω να πω ότι μου έχει σταθεί πάρα πολύ η Πόπη Κάβου και θέλω να τη συγκρίνω λίγο και θέλω να πω επίσης πριν σου απαντήσω ακριβώς, να ευχαριστήσω τον Λάζαρο Μαλακάκη που ήταν ο φωτογράφος μου για 7 ολόκληρα χρόνια και θέλω με την Πόπη να είμαι πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο στις παραγωγές αλλά και στη ζωή. Δηλαδή γιατί είμαστε και στη ζωή μαζί, είναι και σύντροφός μου στη ζωή και θέλω να είμαστε εκτός από τις παραγωγές να είμαστε και μαζί και στη ζωή. Και αυτό μου δίνει διπλή χαρά, που είναι και φωτογράφος μου, είναι και σύντροφός μου στη ζωή μου, είναι κομμάτι της ζωής μου, είναι μεγάλος έρωτας, είναι πάρα πολλά και μπορεί και αυτό να οφείλεται κατά κάποιο τρόπο και να έχουν αυξηθεί και οι παραγωγές. Μπορώ να προσθέσω στην προηγούμενη σου
ερώτηση. Ωραία. Αισθάνομαι υπέροχα με τη νέα μου ομάδα. Τα παιδιά έχουν πολύ όρεξη και χαρά. Είναι συνεργάσιμοι, περνάμε τέλεια σε γυρίσματα, φαίνεται και στα backstage. Ζούμε μεγάλες στιγμές, πολλά συναισθήματα και ελπίζω να συνεχίσω να δουλεύω με τα παιδιά, με τη νέα ομάδα, με πολύ καιρό ακόμα και μπορώ να πω απλά τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Αυτά που είπες λέω είναι υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, αυτή δεν ήταν συνέντευξη, αυτή ήταν μια υπέροχη κουβεντούλα με έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια, Ραφαήλ Σκουτέλης εδώ. Θα μας πεις δύο λόγια για τον φίλο Λέο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με ένα καλλιτέχνη από τα παλιά. Είναι και φιλαράκι μου και κολλητάκι μου. Και θέλω να συνεχίσω να είναι στη ζωή μου για πάντα κολλητός μου και αγαπητός αδερφός μου. Αυτά. Εδώ με την Πόπη Κάβου. Πόπη, πώς αισθάνεσαι που έχεις ενταχθεί στην ομάδα του Λέω? Αισθάνομαι πολύ περήφανα που έχω ενταχθεί στην ομάδα του Λέω, γιατί τυχαίνει να είναι και σύντροφος της ζωής μου. Αισθάνομαι υπερβολικά περήφανη, γιατί τον βοηθάω στις παραγωγές του με το να κρατάω την κάμερα, με το ορισμένες φορές και μπροστά από την κάμερα. Νιώθω μεγάλη χαρά, γιατί βγήκα από την καθημερινή ρουτίνα που είχα και αυτά. Αυτά, πες μας δύο λόγια για τον Λέο. Ο Λέο είναι ξεχωριστός άνθρωπος, έχει ξεχωρίσει μες στην καρδιά μου, ως καλλιτέχνης είναι απίστευτος. Δίνει γέλιο, δίνει χαρά, δίνει... απλόχερα δίνει χαρά στον κόσμο. Και τον ευχαριστώ πολύ που μπήκε στη ζωή μου. Τόσο. Είμαστε εδώ με τον Σπύρο το Γάβρο. Και Σπύρο, μήπως μπορείς να μας πεις πώς νιώθεις που εντάχθηκες στην ομάδα του Λέω? Κοίταξε, θα το πω με απλά. Νιώθω πολύ χαρούμενος τώρα που είμαι στην ομάδα του. Γελάμε. Είμαι πολύ χαρούμενος τώρα που συνεργάζομαι μαζί του. Που κάνουμε την πλάκα μας, που δεν μας νοιάζει κάτι άλλο. Κάνουμε τα βίντεό μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχει στην ομάδα του και είμαι πολύ περήφανος που είμαι μαζί του. Δηλαδή νιώθω πως είμαι κάποιος άλλος από την καθημερινότητά μου. Πες μου δύο λόγια για τον Λέο. Δύο λόγια για τον Λέο. Εντάξει, δύο δεν τα λες. Είναι κάτι μέσα από την καρδιά αυτά που θα πω.
Αυτό το κοπέλι είναι πολύ καλός φίλος, κολλητός και σε παρένθεση αδερφός. Τον αγαπάμε όλοι. Μας κάνει συνέχεια να γελάμε, είμαστε ή δεν είμαστε καλά. Μας κάνει πολύ χαρούμενους με τα βίντεό του. Μας δίνει μια θέση να μπαίνουμε στα βίντεό του, να τον βοηθάμε, να μας βοηθάει και να κάνουμε κάτι ομαδικό σε μια παρέα. Να περνάμε συνέχεια όμορφα και είναι πολύ αγαπητός αυτό το κοπέλι, πολύ αγαπητός, το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Αυτά. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Μπόρα του Ηρακλείου ή γνωστός όπως είμαι στο κοινό μου και λέω Ρέτζο Σμιθ ή πολύ απλά ο Λεό καλλιτέχνης του Ηρακλείου και θέλω να πω για τη νέα μου ομάδα ότι είμαι πολύ βαθιά συγκινημένος που συνεργάζομαι μαζί τους. Και θέλω να είμαι μαζί τους για πάρα πολλά χρόνια και αυτό το βίντεο που βλέπετε το κάνω μόνος μου γιατί δεν θα μπορούσα να πω μερικά λόγια μπροστά τους. Τα παιδιά είναι τρομερά, ένας και ένας. Ο Σπύρος ο Γαύρος, ο Νίκος Φίλε Άραξε, ο Ραφαήλ Σκουτέλης, η Κατερίνα Βανδικιά, η αγαπημένη μου Μπόμπι Κάβου, η Ηλιάνα Λιλή, ο Αλέξης Μαραγκάκης, τον Νικολιό, ο Νικολής δηλαδή, είναι μέλη αυτή που μου συμμετάσχει και ο Γιώργος Οφάρα επίσης. Όλα τα παιδιά είναι καταπληκτικά και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι μαζί τους. Τώρα θα απολαύσουμε το τραγούδι που παίζει στο δρόμο μας και προς το παρόν χαιρετώ. Challenge του φίλου μου τον Ραφαήλ και εγώ με τη σειρά μου ξαναπροκαλώ σε βουγά challenge αυτή τη φορά σε λαϊκό άσμα το τους και το μηδενιστή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάλι το φίλο μου τον Ραφαήλ για το καρά challenge. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ. Εμείς με τη σειρά μας προκαλούμε σε καρά challenge μιας και έχει πει και καρά τράγουδο ο αγαπητός κωμικός Μάρκος Εφερλής, τον προκαλούμε σε καρά challenge, έτσι για χαβαλέρα αδερφέ, άμα θέλει ας το κάνει, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων την Κατερίνα Βανδικιά για το Βανδί challenge που μας προκάλεσε και μας εμπιστεύτηκε και εμείς με τη σειρά μας προκαλούμε σε Βανδί challenge το καλό μου φίλο Σπύρο Γκόζη. Ελπίζω να κάνει κάτι. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για άλλη μια φορά το Ραφαήλ Σκουτέλη, το φίλο καρδιακό από εδώ πέρα και συνεργάτη μου Ραφαήλ Σκουτέλη για το Σάκη Challenge. Εγώ με τη σειρά μου προκαλώ σε Σάκη Challenge όλη την Ελλάδα να χορέψουν, να χαροπηδήσουν μαζί μας και μην ξεχάσω. Ρουβίτσες και Ρουβίνοι, ρουβοετοιμαστείτε για Ρουβο Challenge από τον Βόρα του Ηρακλείου. Ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων την Ηλιάνα Σιμπουγιαννάκη για το Stand Challenge, τη Λιλή μου από εδώ. Θέλω να τονίσω ότι δεν τον γνωρίζουμε το Stand. Εγώ προσωπικά δεν τον γνώριζα. Είναι πιο πολύ για τους πιο νέους. Αλλά θα φτιάξουμε κάτι σατυρικό και ωραίο για το Challenge. Εγώ με τη σειρά μου προκαλώ σε Stand Challenge το Τρίφο Σαμαρά. Ποιον? Τον Τρίφο Σαμαρά. Ποιον? Τον Τρίφο Σαμαρά. Ας το γεια. Μα την Παναγία. Αυτά παιδιά. Ναι, ελπίζουμε να κάνει κάτι γιατί έχει τραγουδήσει και στάν. Ευχαριστώ. Αλήθεια. Ναι. Ας το γεια. Μα την Παναγία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ηλιάνα Λιλή Σιμπογιαννάκη για το Jumbo Challenge. Φτιάξαμε κι εμείς κάτι ωραίο και διασκεδαστικό. Εμείς με τη σειρά μας προκαλούμε σε Jumbo Challenge τον καλό μου φίλο και κολλητό Λάζαρο Μανολακάκη, έτσι για να με θυμηθεί λίγο το φιλαράκι του, εκεί στα ξέρα που βρίσκεται, στην Αυστραλία. Ελπίζω να φτιάξει κάτι ωραίο, δεν το φοβάμαι αυτόν, ή να μας στείλει καμιά φωτογραφία που θα την έχει τραβήξει ο ίδιος ή οτιδήποτε που να έχει να κάνει με το Jumbo ή ό,τι άλλο θέλει. Ευχαριστώ. Επίσης θέλω να τονίσω ότι το βίντεο που θα ακολουθήσει δεν αποτελεί προϊόν διαφήμισης, ούτε είναι για προχωρητικούς λόγους. Είναι απλό challenge και όλα τα εργαλεία και τα στοιχεία που υπάρχουν στο βίντεο είναι παιχνίδια από το Jumbo. Σας ευχαριστώ. Ας αρχίσω λοιπόν να πω μερικά λόγια. Ο Σπύρος ο Γαύρος είναι πανέξυπνος, είναι φίλος καρδιακός, φίλος αδελφικός, με το χιούμορ του. Με το χιούμορ του λέγω, συγγνώμη για την παρένθεση, με το χιούμορ του είναι καταπληκτικός. Κάθε φορά είναι ανεπανάληπτος, απερίγραφτος, καταφέρνει να μας κάνει να γελάσουμε πάρα πολύ. Ο Νίκος φίλε άραξε, είναι και αυτός μοναδικός στο είδος του, ένα παλικάρι ξεχωριστός. Ο αδερφός του, ο Ραφαήλ Σκουτέλης, είναι ένα παλικάρι που άμα έχει όρεξη είναι ο καλύτερος, με διαφορά ο καλύτερος. Μπορεί να σε κάνει να γελάσεις από το αλλά ξέρω που το χαλάλα στα 14 δισεκατομμύρια μέχρι και με οτιδήποτε που μπορεί να πει να σε κάνει να γελάσεις. Η Ηλιάνα Λιλή είναι από μόνη της τραγή. Η Λιλή μου είναι καταπληκτική και όταν τραγουδάει τραγίλα challenge και όταν χορεύει με ένα μοναδικό ύφος, με ένα μοναδικό τρόπο, μόνο αυτή ξέρει, ειδικά στο Terzis challenge χορεύει. Είναι τρομερή. Η Μπόμπη Κάβου είναι η αγαπημένη φωτογράφος που είναι πολύ ξεχωριστό άτομο στη ζωή μου γιατί είναι και η σύντροφός μου στη ζωή. Είναι μια κοπέλα πολύ ξεχωριστή. Όταν της λέω καμιά φορά να μπαίνει μπροστά στην κάμερα αγχώνεται και μερικές φορές αρχίζει και λέει μα γιατί το ένα το άλλο. Λέει κάτσε να τελειώσουν οι πρόβες, κάτσε να τελειώσουν οι μπαταρίες, να μην έχουμε να τραβάμε. Διάφορα τέτοια δικαιολογίες για να μπορεί να ξεφεύγει και να μην συμμετέχει μόνο πίσω από την κάμερα θέλει. Αλλά είναι τρομερή και όταν είναι και μπροστά πίσω από την κάμερα, ειδικά τρομερή η ερμηνεία της ως Άντζελα Δημητρίου. Τώρα ακούμε, ζηλεύω το μικρό μου το γατί στο ραδιόφωνο. Συνεχίζω με τον Αλέξη,
που είναι μοναδικός και είχε βοηθήσει και αυτό στο Λεπά Challenge. Μην αποστησέ, μην αλλάζεις τίποτα. Ο Γιώργος Οφάρα στο Diamonds Are Forever, όπως και ο Νικολής. Τα παιδιά παίζει. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Τουρκός να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάβα σου να τρέμει μια ώρα. Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα σε κάνει στη γάβα σου να τρέμει μια ώρα. Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει. Τι συνέχεια τι ξέρω. Μη βρώσω το γαπί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Και η Κατερίνα Βανδιτσιά είναι και αυτή τρομερή. Έχει ένα καυστικό χιούμορ. Έχει καταπληκτικές ιδέες. Η ιδέα της είναι η έβρεση της Ατλαντίδας. Μας είχε προκαλέσει σε βαδί challenge, σε αμαλία challenge. Για το νέο έτος μας έχει προκαλέσει σε κοκκίνου challenge. Όπως επίσης βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά και στο συγκεκριμένο βίντεο ντοκουμέντο που δείχνουμε πώς γυρίστηκαν τα challenge, μας βοηθάει υπερβολικά πολύ και θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επειδή με έχουν χαρακτηρίσει ως ξεχωριστό καλλιτέχνη και δημιουργό, έτσι ήθελα κι εγώ αυτά τα 2-3 λογάκια να τα πω έτσι ξεχωριστά με ένα δικό μου τρόπο, γιατί βγήκαν από μέσα μου με πολύ μεγάλη αγάπη προς τα παιδιά και ευχαριστώ που τα αστέρια του Λεό μπήκαν στη ζωή μου. Και φιλιά σε όλους, σας αγαπάω παιδιά και αυτό είναι για σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο από τις αναδρομές live για το Άντζελα Δημητρίου Challenge, για το Άντζελα Challenge, φωτιά στα Σαββατόβραδα. Θα φτιάξουμε κάτι ωραίο και σατυρικό. Εμείς με τη σειρά μας προκαλούμε σε Άντζελα Challenge τον Τζέρεμι από το Comedy Lab. Ελπίζω να κάνει κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τους Νίκο Φίλε Άραξε για το Tous Challenge και τη Σούλα Σούτσου για το Clady Challenge. Εμείς με τη σειρά μας προκαλούμε σε Double Challenge τους φίλους Γιώργου με το Χιανάκι, Crazy Τσάχ και Κλαόντιο Δέσπο, γνωστό ως Τόκερ. Ελπίζω να φτιάξουν κάτι καλό. Α, μην ξεχάσω, βλέποντας τα challenge μας και το show μας, μας βοηθάτε να καταπολεμήσουμε το γιο έμπολα, βοηθώντας τα θύματα του. Επειδή βλέπετε τις προβολές, πάνε σε χρήματα για να βοηθήσουν τα παιδιά που χάσαν τους γονείς τους από το γιο του έμπολα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Βανδιτσιά για το Αμαλία Challenge. Εμείς με τη σειρά μας προκαλούμε σε Αμαλία Challenge το Τους και το Μηδενιστή. Ελπίζω να κάνουν κάτι.
Και θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που από το πρώτο μας challenge, το Παντελίδη challenge, μέχρι στιγμής έχουν μαζευτεί πάρα πολλές προβολές για τα θύματα κατά του ιού του έμπολα. Σας ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Φιλεάραξη για το Ελευθερίου Challenge. Θα φτιάξουμε κάτι ξεχωριστό και ωραίο. Εμείς με τη σειρά μας προκαλούμε σε Ελευθερίου Challenge το μοναδικό και ξεχωριστό Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ελπίζω να κάνει κάτι. Και θα μας δείτε τώρα σε Ελευθερίου Challenge κάτι ξεχωριστό, όπως είπαμε, και σατυρικό. Η Ελευθερία Ελευθερίου είναι καινούρια καλλιτέχνη και δεν πρέπει να την καυτηριάσουμε, να τη σατυρίσουμε πολύ, αλλά θα φτιάξουμε κάτι μοναδικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Φιλεάραξη για το Plutarch Challenge και να πούμε εδώ ότι επειδή ο Μπόρατ τον βοηθήσαμε στο Άτζελα Challenge, θα μας βοηθήσει σήμερα στο σημερινό challenge, στο Πλούταρχος. Εμείς με τη σειρά μας προκαλούμε σε Πλούταρχο challenge την Κατερίνα Στικούδη. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο τελευταίο challenge από το The Challenge Show. Το show που μας άλλαξε όλους ριζικά. Περάσαμε τέλεια στα γυρίσματα. Μακάρι να βρισκόσασταν κι εσείς μαζί μας και να βλέπατε την καταπληκτική διάθεση που είχαμε με όλα τα παιδιά που δουλέψαμε στο Challenge Show. Το Θεοπούλα Challenge Show Special είναι το τελευταίο μας challenge για αυτό το κύκλο επεισοδίων, σε αυτό το ξεχωριστό show. Προκαλούμε σε Θεοπούλα Challenge όλη την Ελλάδα με σύνθημα «Κάντε έρωτα και όχι πόλεμο». Ευχαριστούμε τον Νίκο Φιλεάραξε για άλλη μια φορά που μας προκάλεσε σε ένα τελευταίο challenge. Όπως επίσης, ευχαριστούμε όλους σας για τα challenge 12 εβδομάδες μαζί, δηλαδή 3 μήνες που ήμασταν μαζί στα challenge. Δείτε επίσης το τρίτο κύκλο επεισοδίων της online σειράς 14 δισεκατομμύρια δολάρια και μέχρι να επιστρέψουμε κοντά σας με νέες παραγωγές μάγκες και μάγκισες, μην ξεχνάτε, το γέλιο δίνει ζωή, γέλιο δίνει κωμωδία και η κωμωδία βλάπτει σοβαρά εσάς και τους γύρω σας. Γι' αυτό ρίξτε το στο δράμα, τόσα τουρκικά παίζει η ελληνική TV. Εσείς τι θα τη βγάζετε στο ίντερνετ? Αυτά προς το παρόν, ατού τα λέρ μάγκες και μάγκισες και φρόνημα. Έχει ξεκινήσει πιστεύω έτσι. Και δύο λόγια. Όχι δύο, για τι κάνεις για. Βράχει αυτό τώρα. Τώρα θα σκεφτείς πραβάει. Τι πειράζει, θα μπορούσε να πει. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Πες μας δύο λόγια για τις παραγωγές και για μένα. Για τις παραγωγές ή για σένα. Και για τις παραγωγές ή για μένα. Γιατί για μένα έχει ξαναπεί, γι' αυτό σου είπα για τις παραγωγές. Οι παραγωγές είναι... πολύ παραγωγικές. Βοηθάω, μην γιώθω. Κάτι βίντεο μας κάνουν να περνάμε να πάρουμε την ώρα μας. Διασκεδάζουμε, γελάμε. Πιο δυνατά. Να ακούγεσαι. Δεν έχουμε οδηγίες. Έτσι. Τώρα για το λαιό. Τι από τρελάρες από κούνια. Ναι. Προς το παρόν σε σχέση. Μέχρι να την ξαναδώσει πάλι. Χαρά στο κουράγιο της κόπης. Τι άλλο, καλό φίλο. Άξιο συνεργάτη. Να είσαι καλά. Όλα καλά. Και πώς αισθάνεσαι που ξανάρχισες πάλι να συμμετέχεις στις παραγωγές και εσύ ο ίδιος μετά από τόσο καιρό? Ανάμεχτα συναισθήματα βλέπω στο πρόσωπο. Μου είχαν λείψει παραγωγές. Περνά και εγώ ευχάριστα την ώρα μου. Αυτά. Έχετε επιτράκ, βλέπω, έτσι, αρχανία. Εσύ πώς αισθάνεσαι που εντάξει στην ομάδα του, λέω. Ευχαριστούμε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της συνέντευξής μας. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Λέο, ο οποίος πριν λίγο καιρό έχει μπει στη ζωή όλων μας και μας έχει κάνει πάρα πολύ χαρούμενος. Μας έχει αλλάξει, έχουμε φύγει από αυτή τη ρουτίνα. Έχουμε ενταχθεί σε αυτήν την υπέροχη ομάδα. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Ο καθένας από τα παιδιά είναι ξεχωριστός. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
έχουμε μια τέτοια σχέση μεταξύ μας. Και πραγματικά είναι υπέροχο. Ευχαριστώ, ρε Λέω. Τι να πω τώρα, τα λόγια είναι περιττά. Defend. I like your party. Yeah, I know I have a good body. I'm so stronger. Oh, I'm still for your necklaces. No, the necklace. That's fine. Get me some. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Με το μαλακό παπαστρούφ θα σε ανεβεί το αίμα στο κεφάλι. Ήδη έγινε κόκκινο το σκουφάκι. Από το αίμα. Fuck you, παπαστρούφ. No. Don't care. Don't let me poop. Don't, παπαστρούφ, μη σκάς. Έσκασε. Όχι, άρα. Παπαστρούφ, I want your big dick. Yeah. You have a big dick. Yeah, I have a big dick. Yeah, my name is Dick Power. Fuck you! Fuck you! Ο ηθοποιός ο Dick Power, τι λες τώρα. Μπορώ να υπάρχει ηθοποιός Dick Power και Dick Spitfire. Spitfire! Εδώ είναι η κάμερα. Έτσι, μπράβο. Στο μόνο από εδώ. Γεια, μαμά! Θέλω την παλιά μου. Θέλω τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά. Για μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, η κάμερα θα κλείσει τώρα γιατί θα γυρίσουμε τρα-τρα-τρα-τρα τραγούδι με το Τραγία Challenge. Yeah! Αυτό. Καλή. Καλημέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Βαλουκιά και σήμερα με τη χαρά να βρίσκουμε ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη του Κωστού που έχει αποκτήσει τον δικό του ξεχωριστό κοινό με τις ξεχωριστές δημιουργίες του. Όπως καταλάβατε, δεν μιλώ για έναν οποιοδήποτε καλλιτέχνη, αλλά για κάποιον τον οποίο αποκάλεσα 4 φορές ξεχωριστό. Τον μοναδικό στο είδος του, Λεωνάρντο Θυμόλη, όπως τον αποκαλεί το κοινό του, και Λορέντο Σμιθ, η Μπόρα στο γραφείο. Καλώς ήρθες, Λεω. Καλώς ήρθες. Σε αυτή τη μοναδική συνέντευξη θα συζητήσουμε με τον Λεω για τα challenge του Μπόρα, καθώς και για τις μελλοντικές του δημιουργίες. Επίσης, έχουμε φέτος... Καλημέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Βαλουκιά και σήμερα έχω την χαρά να βρίσκομαι με ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη. Του 21ου αιώνα, όπου έχει αποκτήσει τον δικό του ξεχωριστό κοινό με τις ξεχωριστές δημιουργίες του. Όπως καταλάβατε, δεν μιλώ για έναν οποιοδήποτε καλλιτέχνη, αλλά για κάποιον που τον αποκάλεσα 4 φορές ξεχωριστό. Τον μοναδικό στο είδος του, Λεωνάρντο Θύμο, ή όπως τον αποκαλεί το κοινό του, Κιλορέντο Σμιθ ή Μπόρο του Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε, Λεω. Σε αυτή τη μοναδική συνέντευξη θα συζητήσουμε με τον Λεω για τα challenge του Μπόρατ καθώς και για τις μελλοντικές του δημιουργίες. Επίσης, έχουμε 7 ερωτήσεις για τον Λεω που πολλοί κόσμοι περιμένουν να απαντηθούν. Θα συζητήσουμε.
Καλημέρα. Stop. Καλημέρα σας. Είμαι Κατερίνα Πανδικιά και σήμερα έχω την χαρά να βρίσκομαι ένα ξεχωριστό καλλιτέχνη του 21ου αιώνα που έχει αποκτήσει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο με τις ξεχωριστές δημιουργίες τους. Όπως καταλάβατε, δεν μιλώ για οποιοδήποτε καλλιτέχνη, αλλά για κάποιον τον οποίο τον αποκάλεσα 4 φορές ξεχωριστό. Τον μοναδικό στο είδος του Λεωνάρντο Θήμου ή όπως τον αποκαλεί το κοινό του, Τιλορέτζο Σμιθ ή Μπόρο του Ρακλείου. Σε αυτή τη μοναδική συνάντηση θα συζητήσουμε με τον Λέο για τα challenge του Μπόρατ καθώς και για τις μελλοντικές του δημιουργίες. Επίσης, έχουμε 7 ερωτήσεις για τον Λέο που πολλοί κόσμος περιμένει να απαντηθούν. Ας αρχίσουμε. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πω, μπλέντησε από το κακό του, μπλέντησε! Τραγούδι με το τραγίδα. Μαζί με Λεωνάρντο και Μπομπικά μου. Και φυσικό η κυριότερη Ελένα Σφαγιανάκη. Αλλιώς η Λίλη. Λίλη, καλή της χρήση, το είπατε στην χρόνια. Λεωνάρντο και βγαίνω από το μητάτο και τα ρούχα μου βρώμουνε τραγίλα. Ο αναθεμάτο με κάνε άνω κάτω, μια κατσίκα άμυσα και μου φύγε ο πάτος. Τρρ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 rr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 
τρα 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 γύλα. Με κυνηγάει ο τράγος και δεν έχω και βενζίνα. Αρχικά μου λέγε μ' αγαπά, μα δυο μήνες μετά έβαλα κερατά. Δεν ήθελε ποτέ έτσι να τα έχει με λέω. Που καλά λέει ένα πούντο γάμο! Γάμο! Νομίζει είναι κατσίκα, την έχει την κυρία. Δεν θέλει τα παπούτσια που πήρα από τη Λαμία. Θα πω τσι Παναγία, να κάνω το πλασία. Στο καφενείο μα με δει να δώσει σημασία. Τα κατσίκα αγαπώ. Με λένε Λεωνάρντο γιο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο Στροφές Challenge. Στο σημείο που έχουμε γυρίσει Στροφές Challenge και έχουμε μαζί μας την Πόπη Κάβου, τον Ραφαήλ Σκουτέλη και τον Νίκο Φίλε Άραξε. Γυρίζουμε τώρα. Κοίτα εμένα. Α, κι εγώ μην ξεχαστούμε, ο Μπόρα του Ηρακλείου. Ολογυρίζω μια ζωή γύρω 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 απ' την αγάπη. Έλα! Έτσι. Γύρω γύρω. Έτσι σταματάς ρε. Το χαμηλώνουμε. Μεταλίζομαι. Σε μυαλίζομαι. Άσε το γυρνάω. Το θέλω. Είμαι. Ξύλο που θα φάμε. Θέλω ένα ρουλιακτό. Μέσου μου. Ένα, δύο, τρία. Βασικά γυρίζω και βλέπω ένα κόκκινο μαύρο. Το βλέπεις? Ναι. Τι? Σε 3 λεπτά βγαίνει. Με υπολογίζω, σταμάτα το. Σταμάτα, φεύγει. Δεν έχει φρένο. Σταμάτα, θα γίνεις κίτρινος. Κόκκινος θα γίνει το μακαρόνι, ήταν με κόκκινη σάλτσα.
πάει ο Φρόντος. Κάτσε να σηκώσει χιλόχρονο και κατεβαίνει ο Φρόντος. Ας το καλύτερα! Δεν κατεβαίνω. Κάτσε, περίμενε να κατεβαίνω τώρα. Ξέρω, πες μέσα, πάμε για δεύτερο. Κάτσε, φρουγκάζα να κατεβαίνει τη ζαλή του. Θα πάω εκεί! Όχι! Θα πάω σε ένα πλαί! Έλα, μια ευθεία είναι! Νίκο, όπως είσαι, θέλω να κάνεις αυτό το πράγμα, να χτυπείς τη μύτη σου! Έτσι ρε! Έτσι! Πού είναι! Όχι! Μωρό, είσαι καλά? Καλά είμαι. Η μακαρονάδα με πείραξε. Η μακαρονάδα φταίει. Καλούμε την πόπικα μου σε γύρω του θανάτου. Πάμε. Λέω, σήκω να τραβάς. Εγώ τους έριξα νοκάουτ. Και αυτό και την Ηλιάνα. Και εγώ ήμουν μια χαρά. Όχι! Πόση ώρα κρατιώσουμε! Γύρω στο θανάτου, number 2! Τι, κοιτάζω να είσαι θανάτου. Πόπι Κάβου εναντίον Νίκος Φιλεάραξε. Κριτής, Ραφαήλ Σκουτέλης. Στην κάμερα εγώ, ο Μπόρατ! Εδώ είμαστε. Έχεις μήνυμα. Έχεις μήνυμα. Είναι από τα φλό καφέ, έχω τραμπαϊκό. Έχεις μήνυμα. Διαφήμιση στα φλό καφέ. Να πάτε να πιείτε καφέ. Δεν θα πάει. Αυτή σαν πορτέλη. Πληκτάει. Σαν πορτέλο. Σαν... Πόσο να το κάνω. Γυρνούσαμε κανέναν τέταρτο. Τους έκανα νοκάουτ. Α, όχι. Τα αυγιά του. Δεν μπορούμε. Εδώ ήταν το μωράκι πάλι. Το μικρό. Θέλω να δω ποιος θα κατέβει πρώτος. Τώρα θα δούμε ποιος είναι ο νικητής. Αυτός απεβίωσε. Έχουμε νικητή. Κατεβαίνει. Wow. Όλα καλά. Εντάξει, κάτσε όλα καλά. Να κάνουμε. Ναι. Τι έχετε να πείτε, κύριε Ραφαήλ? Όλα καλά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ.
Άλλη πρόκληση, κυρίες και κύριοι. Τραμπάλα. Νίκος Φίλα άραξε, Πόπι Κάβου. Και Ραφαήλ Σκουτέλης, πάλι Κρητής. Γεια σας. Γεια σας. Δεν μας έλεγε καν το όνομα, αλλά και έχω τσιφοβία. Έχουμε νικητή αυτή τη φορά! Ο άλλος πέθανε! Έχουμε νικητή! Εδώ είμαστε με το Τόνι και η Μιλιά. Και δώστε με δύναμη. Και επανέλθετε αργά. Αργά. Δώστε με δύναμη. Έτσι. Είμαι μια ωραία πεταλούδα μες στον κάμπο. Μαζί μας ο Σεΐχης Ραφ Αμπτούλ Αλί από το 14 δισεκατομμύρια και ο bodyguard του Νίκος Φίλε Άραξε ή αλλιώς DJ Νικόλα Σκουτ Έλλη έκανε σκούτερ μικρός και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση χωρίς φώτα. Υπάρχει χωρίς φώτα. Έτσι. Μόνο εγώ δεν είναι. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτό δρόμο. Τσόφισε. Κοιμάται. Κοιμάται το ρεφαλιό. Ρε παιδιά, πάω με την όπιστε, μην βιάζεσαι. Πάω με την όπιστε, μην βιάζεσαι. Να εσύ πώς πας έτσι σαν τον τέτοιο, ρε. Είναι ο bodyguard. Bodyguard είναι. Σε είχε bodyguard. Εσύ γράψα τον τέτοιο, αυτό είναι σωστά. Όπως επίσης ήταν και DJ στο πρώτο challenge. Στο ίσως ήσουν κυρία. Ίσως ήσουν κυρία. Αλλά μετά είχα να κοιτάξει μαζί μου. Είμαι η κυρία μαζί μου. Πού έκανε με τη μαζί. Αυτή τη στιγμή που σε έχεις μας μετά.
Βλέπει την Πάμελα Άντερσον να το κάνει με τον μαζού μου. Εξεβράκωτο. Έλα, ξυπόλυτος σε ήχης. Έχει ξυπόλυτος πρίγιος. Τι λες? Δεν λέω τι πας και τα λες. Τώρα πάμε προς το ποδηλατόδρομο να σας δείξω και εκεί πέρα. Όχι, τώρα κρυώνουμε χιλικάκι τρεις. Αλλά κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Ναι, όπως δεν κάνει ζέστη στην Αλάσκα. Ναι, ποιος το λέει αυτό, πλάκα το έχω, ναι. Λοκομόντο challenge έχουμε κάνει. Άλλο ένα τραγούδι ακούσαμε τώρα, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Ναι, δεν κάνει ζέστη στην Αλάσκα. Ναι, όπως δεν κάνει ζέστη στην Αλάσκα. Ο Καραμανής ο Παπαντρέου ο Μαλάκας. Προσωπικό του θέσμου. Παιδιά, sorry που θα σας το πω, αλλά μου φύγει μια πορτίτσα. Άμα ήταν μια συγχωρή. Ευτυχώς δεν ήταν πορδίτσα. Τι ήταν, ε? Πορδίτσα. Κολοπέρδικα ήταν. Κολοπερδορίτα. Γιατί όχι, έχει σημαντικό. Είμαστε όλοι σε ψηλό. Άμα δεν είναι ψηλά. Σε είχε παντού, Ράφα, Ηλί, έτσι σας φτιάξαμε. Ρε μωρέ, ναι! Σε είχε ψηλά. Ράφα, πώς κάνει το άλογο. Πώς κάνει κατσίκα. Μιαου! Κατσίκι καμιό. And the horse goes bleh. And the goat goes meow. Στην τριβάλλη ρε, τι πισίνα. Μεγάλο. Ρε, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Γίνεται αυτό στο συντριβάνι. Τι πως είναι ρε φίλε. Είναι μεγάλο, ξεκινάει από το μεγάλο, από το στρογγυλό. Ναι, και έχει γύρω γύρω. Μήπως Ηρακλείο. Εδώ είμαστε. Άλλα εκεί και άλλα εδώ, αγόρινα μου. Άλλα εκεί και άλλα εδώ. Βίντεο στα βράσα. Εδώ είμαστε. Εδώ Ραφαήλ είναι ποδηλατόδρομο. Σκέιτ. Σκέιτ. Πάμε τα μάτια στην Αλική. Κάσε να δεις. Ο Αμπτούλ Ραφαλή κρυώνει. Οπότε πάμε να φύγουμε. Πού είναι η λιμουζίνα? Φέρ' τη λιμουζίνα! Μόντι κάρ, τελειώνε! Έλα, μόντι κάρ, τη λιμουζίνα! Τα κλειδιά θέλει! Έλα! Πιάσε! Ωραία, τώρα πάμε στη λιμουζίνα! Αυτό το κοπέλι, ξέρω εγώ, είναι πολύ... φίλος, κολλητός, ξέρεις, σε παρένθεση, αδερφός. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτόν και γενικά για όλους μας και για μένα χαίρομαι. Που κατάφερα να είμαι, ξέρω εγώ, μαζί του. Μας κάνει όλους, ξέρω εγώ, να χαμογελάμε, είμαστε ή δεν είμαστε καλά. Μας κάνει πάντα χαρούμενος με τα βίντεό του. Θέλουμε όλοι να συμμετάσχουμε. Εντάξει, καλό ήταν, δεν πειράζει, γιατί χαιράσατε. Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Μαρδουλιά και είμαστε εδώ με τον Σπύρο τον Γαύρο, ο οποίος, Σπύρο, μπορείς να μας πεις πώς αισθάνεσαι που ετάχθηκες στο Μαρδουλέο. Ξέρεις τι θυμήθηκα, ρε παιδί, θυμήθηκα τα έσχη. Αυτό δεν θα γίνει τίποτα. Ξέρετε, θα σπρώξω όλο το μάτσι.
σου.